Πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, πάμε σε ένα θέμα το οποίο θα προκαλέσει αίσθηση, όπως μάλιστα ανέφερα και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής. Την ημέρα ενθρόνησης του βασιλιά Καρόλου θα κυκλοφορήσει και ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την πορεία του. Βλέπουμε χαρακτηριστικά πλάνα από πίσω με υποτίτλους. Να πάρουμε μια γεύση λίγο, κάποια δευτερόλεπτα, και θα πω περισσότερα. Για να δούμε λίγο. Faith, not the faith. Can't avoid your destiny, but you always have a choice how to make the moment. Βασιλιάς Καρόλος Τρίτος του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο άνθρωπος πίσω από το στέμα. Το αξιοσημείωτο πίσω από αυτό το ντοκιμαντέρ είναι ότι βρίσκεται μία Ελληνίδα. Μία Ελληνίδα επικοινωνιολόγος, μία Ελληνίδα κειμενογράφος στα ανάκτορα του Buckingham, την οποία και φιλοξενούμε σήμερα εδώ στην Κρήτη TV. Στην Κρήτη σήμερα είναι η κυρία Ανδριανή Μανέτα, την οποία θέλω να καλησπερίσω και να την ευχαριστήσω θερμά. Τι κάνετε? Καλησπέρα, ευχαρίστηση δική μου. Καλά είμαι, εσείς? Κουρασμένη λίγο, αλλά είναι. Είστε κουρασμένοι, δεν θα σας ταλαιπωρήσουμε πολύ. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Όχι, δεν το είπα γι' αυτό. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για αυτή την προσπάθεια. Επίπονη προσπάθεια. Ετών. Ήρθε η στιγμή λοιπόν να γίνουν τα επίσημα αποκαλυπτήρια κατά κάποιο τρόπο. Ωστόσο, θέλω λίγο να ξεκινήσουμε από τα βασικά προκειμένου να καταλάβει και ο τηλεθεατής μας. Δηλαδή, πώς ξεκίνησε, πώς προέκυψε η εμπλοκή στο συγκεκριμένο εγχείρημα, από τη μία, και από την άλλη, ποια η σχέση σας στο εργασιακό σκέλος με την Βρετανική Βασιλική Οικογένεια? Ωραία, εγώ θα σας απαντήσω αντιστρόφως ανάλογα. Ξεκίνησα τη συνεργασία μου με τη βασιλική οικογένεια της Αγγλίας και το παλάτι πριν από 2 χρόνια ως εξωτερικός συνεργάτης, όταν το παλάτι ανακοίνωσε πως ζητούσε επιπλέον συνεργάτη σε διάφορους τομείς επικοινωνίας. Εγώ τότε είχα μια στελεχική θέση στην Αγγλία στο υγειονομικό της σύστημα του NHS, και πιο πριν τέλος πάντων είχα πάλι μια πολύ επιτυχημένη πορεία. Όλα αυτά βοήθησαν στο να μπορέσω να στείλω το βιογραφικό μου και να ξεκινήσει μια εξάμηνη διαδικασία, στην οποία φυσικά πέρασα από πάρα πολλά interviews, έπρεπε να στείλω συνεντεύξεις, συγγνώμη, έπρεπε να στείλω δείγμα προηγούμενης δουλειάς μου, έπρεπε να ελέγξω φυσικά και και τα έγγραφά μου, τα ποινικά, δηλαδή ότι είναι λευκό το ποινικό μέτρο, ότι έχω όλα τα δικαιώματα και τις άδειες διαμονής και εργασίας στην Αγγλία, γιατί μην ξεχνάμε είναι και σε Brexit πλέον. Και μετά στην αρχή, γιατί λέω εξωτερικό συνεργάτη, γιατί δεν είμαι στους υπαλλήλους του παλατιού, δηλαδή δεν είμαι μέσα στο παλάτι. Στην αρχή μου δώσαν να αναλάβω ένα ξεχωριστό project, το έφερα εις πέρας. Τότε ήταν και η περίοδος όταν ξεκίνησα εγώ, που ήταν πολύ στην επικαιρότητα, καλά πάντα είναι, απλά θέλω να πω ότι γίνανε πάρα πολλά για να είναι στην επικαιρότητα η βασιλική οικογένεια, καλά και κακά γεγονότα, ξεκινώντας από το θάνατο φυσικά του Φίλιππου, μετά είχαμε τα Party Gates, αν θυμάστε, του Τζόνσον, ναι, μετά είχαμε τον Άντριου με τις υποψίες για βιασμό, μετά είχαμε όλο αυτό το σκηνικό με τη Χάρη, τη Μέγκαν, το The Crown, το πλατινένιο, το βιβλίο της Βασίλισσας, μετά το θάνατο της Βασίλισσας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, υπήρχαν πάρα πολλά side project που χρειαζόντουσαν βοήθεια επικοινωνιακή. Εμένα οι σπουδές μου και τα μεταπτυχιακά μου εξειδικεύονται και στο marketing και στη γραφή, και τους άρεσε και το αποτέλεσμα προφανώς της δουλειάς μου, και το γεγονός ότι δεν αρνήθηκα ποτέ καμία μέρα, καμία ώρα να μην δουλέψω για εκείνους. Αλλά νομίζω ότι αυτό που τελικά τους οδήγησε στο να κάνουμε ένα τετραετές συμβόλαιο ήταν το πρώτο μεγάλο project που ανέλαβα ως ντοκιμαντέρ, που ήταν τη ζωή της Βασίλισσας, δηλαδή για τα 70 χρόνια της θητείας της ως Βασίλισσα, το οποίο χρειάστηκε ένα χρόνο έρευνας και ταξιδιών εντός και εκτός της χώρας, και επαφή με μάρτυρες, καταλαβαίνετε, αρχεία κτλ. Και όταν είδαν το αποτέλεσμα τους άρεσε πάρα πολύ. Είπα να προχωρήσουμε. Σου θεωρώ οδήγησε και στην τωρινή μου συμμετοχή ως όχι απλά σεναριογράφος αλλά και project manager, και αυτό που
πιο πολύ με συγκινεί, γιατί είναι πολύ τιμητικό φυσικά, ναι, είναι ότι σαν project manager είχα τη δυνατότητα να μπορέσω να εντάξω άλλους δύο Έλληνες στην ομάδα παραγωγής. Επέλεξα έναν από τους τρεις σκηνοθέτες, τον casting director, δηλαδή, να είναι Έλληνας και ο editor να είναι Έλληνας, και είναι και οι δύο πάρα πολύ ταλαντούχοι και χαίρομαι πάρα πολύ που... Αναφορικά με το αποτέλεσμα, από τη μία, ποιο το υλικό που χρησιμοποιήθηκε, υπάρχουν από ό,τι μαθαίνω κάποια αξιοσημείωτα και ιστορικά ντοκουμέντα, και βέβαια να πάμε στο σκέλος των μηνυμάτων, κοινωνικών μηνυμάτων που θελήσατε να περάσετε και τελικά πέρασαν, και θα το αντιληφθούμε μόλις το δούμε. Ναι. Κοιτάξτε, εγώ γενικότερα στο profiling και στο branding, είτε είναι πρόσωπο είτε είναι εταιρεία, αλλά ας πούμε για το πρόσωπο, πάντοτε έχω μια παραπάνω, εγώ σαν επαγγελματίας, αλλά φυσικά θα πάω και στην ερώτησή σας, πάντοτε εξειδικεύουμε και μελετώ πάρα πολύ τον παλμό του κόσμου, γιατί εκεί απευθύνεται και γιατί δεν θεωρώ ότι είναι λάθος να μην το κάνεις αυτό. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι ένα ιστορικό ντοκιμέντερ, δηλαδή, πώς να σου πω, είναι και λίγο βαρετό το να δω, δηλαδή, ένα προφίλ ενός ανθρώπου, okay, πώς γεννήθηκε, πώς μεγάλωσε, πού σπούδασε, θα το παίξουν όλοι. Εμείς θέλαμε λοιπόν να κάνουμε ένα πρόγραμμα το οποίο ειλικρινά και να έχει μηνύματα, όπως είπατε, και να περνάει απαντήσεις και να είναι γεμάτο τίτλους, αλλά όχι με τον κακό τον τρόπο, καταλάβατε, τον εμπορικό παύλα κοινικό. Ναι. Τίτλους με την έννοια να δώσουμε ειδήσεις μέσα από αυτό, ουσιαστικές. Έτσι λοιπόν δημιουργήσαμε ένα φιλμ, το οποίο ο λόγος που έχει γίνει τόσο δώρος, που είναι ακόμα μεταδοθεί ζωντανά από 17 κρατικά κανάλια, από 17 διαφορετικές χώρες, είναι ότι ναι, ωραία, φυσικά βασίζεται σε, θα δούμε δηλαδή ντοκουμέντα και αρχεία που δεν έχουμε ξαναδεί, και εννοείται ότι είναι αυτοβιογραφία του Καρόλου, δηλαδή φυσικά θα δούμε τη ζωή του μέσα από αυτό και τα πραγματικά γεγονότα μέσα από αυτό, αλλά εστιάσαμε στο να αναδείξουμε περισσότερο, σαν να υπενθυμίζουμε δηλαδή πριν από το νέο του ρόλο ως μονάρχη, γιατί μέχρι άτυπα, ας πούμε, μέχρι και την τελετή ενθρόνησης θεωρούταν πρίγκιπας, παρόλο που είχε φυσικά τον βασιλικό ρόλο, και δεν τον είχε υπογράψει, μετά το θάνατο της μητέρας του. Τι βλέπουμε λοιπόν, βλέπουμε όλα τα γεγονότα που απασχόλησαν πάρα πολύ τα διεθνή και μέσα, αλλά και τον κόσμο, που μέχρι και σήμερα συζητώνται. Βλέπουμε τις απόψεις του σε κάθε του ρόλο. Καταρχήν δείχνουμε κάθε του ρόλο, από τα ταλέντα και τα χόμπι του, μέχρι πώς είναι σαν πατέρας, μέχρι πώς είναι ως αρχηγός του στρατού, τι πιστεύει για την εκκλησία και ως αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Θα δούμε τα συναισθήματά μου, τα συναισθήματά του. Φυστά. Και βέβαια αυτό που τα συναισθήματά του πίσω από πρόσωπα και καταστάσεις, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι θα αναδείξουμε και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, γιατί όλοι όσοι συμμετέχουν, είναι αυτό το κοινωνικό μήνυμα, στο ντοκιμαντέρ. Εκεί αναφερόμουν. Ναι, έχουν κάποιο disability και έχουν ευεργετηθεί από τον τεράστιο οργανισμό ο οποίος είχε δημιουργηθεί από τον ίδιο ως πρίγκιπας, πια του Prince Trust. Και ναι, φυσικά υπάρχουν και φανερά και κρυφά μηνύματα. Μάλιστα. Αυτό που με ρωτήσατε προηγουμένως. Περισσότερα πότε θα το δούμε εδώ στην Ελλάδα? Την προσεχή. Το Σάββατο. Το προσεχή Σάββατο. Το προσεχή Σάββατο. Εγώ θα χαρώ πάρα πολύ, Ελλάδα, κυρία Μανέτα, να τα ξαναπούμε, να εστιάσουμε σε αυτό τον απόϊχο και στα πρώτα σχόλια, να προτρέψουμε, καθώς θα προβληθεί στη δημόσια τηλεόραση, τους τηλεθεατές μας να το δουν, καθώς πίσω από αυτή την πολύ μεγάλη διεθνή προσπάθεια κρύβεται μια Ελληνίδα που αξίζει την προσοχή μας, και είναι ιδιαίτερη χαρά σήμερα και τιμή που την φιλοξενήσαμε. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, τη λατρεύω την Κρήτη. Και να τα πούμε και από κοντά εδώ, ανοιχτή πρόσκληση στο στούντιό μας, στον Όμιλο. Με μεγάλη μου χαρά, με μεγάλη μου χαρά. Χαιρετισμούς. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.